πραγματικά ντράπηκε και η ντροπή, ντράπηκε και η ντροπή από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Πρωθυπουργού να εντάξει στην προνοσοκομιακή φροντίδα και στα ασθενοφόρα άτομα μη επαγγελματίες υγείας, άτομα του στρατού και άτομα της πυροσβεστικής. Αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τις πρώτες βοήθειες, αυτοί οι οποίοι θα κινητοποιήσουν έναν πολυτραυματία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν καρδιοπνευμονική στα νησιά, στις άγονες περιοχές. Είναι πράγμα απαράδεκτο και πέρασε και στα ψηλά. Και πέρασε και στα ψηλά γιατί οι παρηγούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση το 2017 με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον Παύλο τον Πολάκη πέρασε υπουργική απόφαση που επέτρεπε στους οδηγούς απορριμματοφόρων του ΟΤΑ στις αντίστοιχες περιοχές να οδηγούν ασθενοφόρο. Αυτό τι δείχνει, συνάδελφοι? Αυτό δείχνει ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει. Μετράει το τι προβάλλεται. Το αν το ασθενοφόρο θα έρθει σε 5 λεπτά ή σε 3 λεπτά. Το αν θα το μεταφέρει ένας επαγγελματίας υγείας ή αν θα το μεταφέρει ένας οποιοσδήποτε, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ανθρώπινη ζωή. Και ποιοι πάνε στα νησιά πίσω στις πατρίδες τους? Όλοι οι απόμαχοι της εργασίας. Όλοι οι οποίοι δούλεψαν, πλήρωσαν και με το αίμα τους για να υπάρχει προνοσοκομιακή φροντίδα και πήγανε στις πατρίδες τους για να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Και πώς τους ανταμείβει ο διαχειριστής και ο εκάστοτε διαχειριστής, γιατί διαχειριστές είναι των ζώων μας. Διαχειριστές ήταν και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, διαχειριστές και τώρα η Νέα Δημοκρατία και η αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλαξε ο διαχειριστής και όλη η ανθρώπινη ζωή έχει μείνει μετέωρη να κρεμιέται στις αντιδράσεις των ήδη εργαζομένων και στις αντιδράσεις των πολιτών. Λέω λοιπόν ότι όλοι πρέπει να δώσουμε το παρόν στις 9 του Σεπτέμβρη στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο να πάρουν πίσω την ποινή την οποία υπογράψανε, γιατί οι αξίες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης του κόσμου έχουν εξαφανιστεί. Δεν ήρθε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο ούτως ώστε να μπορέσει και οι παράγοντες και οι εργαζόμενοι να εκθέσουν τις απόψεις τους, τους κινδύνους τους οποίους εκτίθεται κάποιος ο οποίος ζητάει τη βοήθεια από τροχαίο ατύχημα. Πώς θα κάνει ένας άσχετος την ακινητοποίηση? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή σε νοσοκομείο κάποιος να μπει και να κάνει το νοσηλευτή? Όχι. Ο διασώστης υπάρχει με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και εδώ και χρόνια προσπαθούμε να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και χωρίς να μειώνω το επάγγελμα οπτικοακουστικών, λέω ότι για οπτικοακουστικά υπάρχει πρώην ασχολείται ή. Είναι αδιανόητο αυτός ο οποίος πάει πρώτος να φτάσει και να προσφέρει πρώτη βοήθεια να μην είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλοι λοιπόν στο συλλαλητήριο, έχω να αναφέρω πολλά νούμερα, δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό, οι διαχειριστές αλλάζουν, είναι στο χέρι μας και είναι να το κάνουμε πράξη όλοι με το συλλαλητήριο, να δώσουμε ένα βροντερό παρόν για να πάρουμε πίσω τις ζωές των δικών μας και των παιδιών μας.